Αγαπητοί νεοεισαχθέντες φοιτητές, αγαπητές νεοεισαχθήσες φοιτήτριες. Είμαι ο καθηγητής Βαγγέλης Διαμαντόπουλος, πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης και σας μιλώ από την Πριτανία. Είμαι εδώ μαζί με τους τρεις αντιπριτάνης. Η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε όλους τους νέους φοιτητές και φοιτήτριες διαζώστης στο Αμφιθέατρο Επιστημών. Φέτος είμαστε όλοι μπροστά από μία οθόνη. Στο αερινό εξάμηνο του 2020, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, βρεθήκαμε όλοι αντιμέτωποι με αυτή τη ριζική ανατροπή όσων θεωρούσαμε απαραβίαστα δεδομένα της καθημερινότητάς μας. Αναγκαστήκαμε να αναπροσαρμόσουμε τις μεθόδους διδασκαλίας, να πάμε από τη φυσική παρουσία στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, στην εξαποστάσεως διδασκαλία μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων ηλεκτρονικών πλατφορμών. Η αναγκαστική, λόγω των μέτρων προστασίας, κοινωνική απόσταση, μας στέρισε τη φυσική παρουσία, που είναι τόσο σημαντική στο διδακτικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Χάρη στη μεγάλη προσπάθεια διδασκόντων και φοιτητών και τη βοήθεια όλου του προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης, καταφέραμε να καλύψουμε με εκπαίδευση εξ αποστάσεως τις υψηλές εκπαιδευτικές απαιτήσεις των σπουδών του μηχανικού. Έχοντας όμως επίγνωση της υπεροχής της διδασκαλίας με φυσική παρουσία στα αμφιθέατρα και στα εργαστήρια. Η εμπειρία του προηγούμενου εξαμήνου στην εξαποστάσεως διδασκαλία ανέδειξε αδυναμίες και προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα μας γέμισε με εμπειρίες σε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και διαδικασίες. Για όλους και όλες εσάς που τώρα βρεθήκατε στη μεγάλη οικογένεια του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι συνθήκες που επιβάλλει η τήρηση των μέτρων για την πανδημία απέχουν πολύ από την ακαδημαϊκή και φοιτητική ζωή που όλοι γνωρίζουμε ή περιμένουμε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις παραδόσεις, στα εργαστήρια ή στις εξετάσεις. Είναι και η αλληλεπίδραση με τους συμφοιτητές σας και τους καθηγητές σας, είναι η συμμετοχή σας σε κοινωνικές και πολιτιστικές ομάδες, είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία που στόχο έχει τη δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων μηχανικών και κοινωνικά υπεύθυνων πολιτών. Η πρόκληση που έχουμε στο παρόν ακαδημαϊκό έτος είναι να συνδιαμορφώσουμε ένα δημιουργικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, θέτοντας ως ύψιστο ζήτημα την προστασία της υγείας των μελών της πολυτεχνικής κοινότητας. Πως βλέποντας σε καλύτερες μέρες, σας καλωσορίζω και εύχομαι σε εσάς και στις οικογένειές σας υγεία και καλή πρόοδο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μιχάλης Ζερβάκης, αντιπρίτανης έρευνας, και θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ για το μεγάλο σας κατόρθωμα. Πιστεύω ότι πετύχατε να εισαχθείτε σε σχολές οι οποίες αξίζουν πάρα πολύ και έχουν πάρα πολλά να σας δώσουν. Καλές σπουδές λοιπόν, και να ευχαριστηθείτε και το περιβάλλον και τις σπουδές σας κατά τη διάρκεια των σπουδών. Ελπίζουμε με καλύτερες συνθήκες από αυτές που περνάμε τώρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λέγομαι Νίκος Καλήθρακας. Είμαι αντιπρίτανης οικονομικών προγραμματισμού και ανάπτυξης και θέλω και εγώ να σας καλωσορίσω, να σας ευχηθώ μια πάρα πολύ καλή φοιτητική ζωή και να προχωρήσετε με επιτυχία στις σπουδές σας και, και στους υπόλοιπους στόχους σας. Ευχαριστώ. Τέλος και εγώ με τη σειρά μου, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Πολυτεχνείο Κρήτης, να σας συγχαρώ για την επιτυχία σας. Λέγομαι Μιχάλης Λαγκουδάκης, είμαι ο αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων, ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέρημνας και θα σας απασχολήσω λίγο ακόμα για να σας παρουσιάσω το Πολυτεχνείο Κρήτης ως ίδρυμα στο σύνολό του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η παρουσίαση για κάθε σχολή.
Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ζητήσω από τους συνεργάτες μου να προβάλλουν την παρουσίαση. Ωραία. Λοιπόν, σας καλωσορίζω στην Πολυτεχνιούπολη να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, να δούμε μια ωραία πανοραμική άποψη της Πολυτεχνιούπολης. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από τους νέους μας φοιτητές δεν είχαν την ευκαιρία ακόμη να επισκεφτούν την Πολυτεχνιούπολη, αλλά κάποια στιγμή όλοι θα το κάνετε. Μπορείτε να πάρετε έτσι μια εικόνα της όμορφης περιοχής στην οποία βρισκόμαστε. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Να γνωρίσουμε λίγο το Πολυτεχνείο Κρήτης σε αριθμούς. Έτσι. Λοιπόν, το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι το ένα από τα δύο τεχνολογικά πανεπιστήμια που υπάρχουν στη χώρα. Ιδρύθηκε το 1977 και πριν τρία χρόνια γιορτάσαμε τα 40 χρόνια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι ένα από τα νεότερα ιδρύματα στην Ελλάδα και αποτελείται αποκλειστικά από σχολές μηχανικών. Γι' αυτό και ονομάζεται Πολυτεχνείο προφανώς, διότι εκπαιδεύει μηχανικούς. Έχουμε 5 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, ένα για κάθε σχολή, και τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα ξεπερνούν τα 13. Κάποια προσφέρονται μεμονωμένα από κάποια σχολή, αλλά είναι διατμηματικά, δηλαδή συνεργασία πολλών σχολών, και μερικά είναι και διιδρυματικά, σε συνεργασία δηλαδή με άλλα ιδρύματα. Οι υφιστάμενοι φοιτητές στο Πολυτεχνείο Κρήτης, χωρίς εσάς τους πρωτοετής φοιτητές, είναι περίπου 5.800. Μέχρι τώρα έχουν εγγραφεί για φέτος 748 πρωτοετής, αναμένονται μερικοί ακόμα σε κάποιες ειδικές κατηγορίες, αλλά αν αθροίσουμε τα νούμερα, έτσι η οικογένειά μας μεγαλώνει και φτάνει περίπου τους 6.600 φοιτητές. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτή την πολύ μεγάλη οικογένεια, όπως βλέπετε. Βέβαια, κοντά στους προπτυχιακούς μας φοιτητές, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι αριθμούν τους 852. Από την άλλη πλευρά τώρα, το προσωπικό του Ιδρύματος, το οποίο θα συναντήσετε όλο αυτό το διάστημα που θα είστε εδώ, είναι 118 καθηγητές, 56 πρόσωπα τα οποία είναι έκτακτοι διδάσκοντες και εργαστηριακοί βοηθοί. Οι υπάλληλοι εργαστηριακοί στο Ίδρυμα είναι 93 και τέλος έχουμε και 128 διοικητικούς υπαλλήλους, είτε μόνιμους είτε συμβασιούχους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν καλούνται έτσι να συνεργαστούν μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια για να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας και να φύγετε με εφόδια για να βγείτε στην κοινωνία. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, να δούμε την αποστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία πρέπει να είναι ξεκάθαρη, διότι καθώς είμαστε ένα μικρό, νέο και δυναμικό πανεπιστήμιο, αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε είναι η αριστεία στην εκπαίδευση και στην έρευνα και μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσουμε νέα γνώση για να ωφελήσουμε την κοινωνία. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Να δούμε τις σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επόμενη. Εδώ βλέπετε τις 5 σχολές του Ιδρύματος, χρονολογικά με το έτος κατά το οποίο ιδρύθηκαν. Και ας δούμε αναλυτικότερα στην επόμενη διαφάνεια. Η παλαιότερη σχολή μας είναι η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και σιγά σιγά θα αρχίσετε να μαθαίνετε και τα ακρονίμια. Δηλαδή θα λέτε ΜΠΔΕΛΤΑ, εννοώντας Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Στην εικόνα βλέπετε τα κτίρια που στεγάζουν τη σχολή. Συνεχίζουμε με τη Σχολή Μηχανικών Ορεκτών Πόρων ή ΜΙΧΟΠ, όπως θα συνηθίσετε να το λέτε. Φαίνεται το κτίριο που στεγάζει τη Σχολή Μηχανικών Ορεκτών Πόρων. Περνάμε στη συνέχεια στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή αλλιώς το γνωστό μας ΙΜΗ. Και εδώ είναι το κτίριο επιστημών, όπως ονομάζεται το συγκεκριμένο κτίριο, εδώ στεγάζεται η Σχολή ΙΜΗ. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια να δούμε τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή αλλιώς ΜΙΠΕΡ και τα κτίρια στα οποία στεγάζεται. Και τέλος, τη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών, ΑΡΜΙΧ, έτσι η οποία σχολή συστεγάζεται, θα έλεγε κανείς, προς το παρόν μαζί με τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος κατά ένα μεγάλο μέρος, αλλά ολοκληρώνεται σύντομα μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εάν όλα πάνε καλά, το νέο κτίριο που θα στεγάσει και τη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών σε ένα διακριτό χώρο όπου θα είναι κοντά όλα τα σχεδιαστήρια, τα εργαστήρια και τα γραφεία
των καθηγητών και αίθουσες διδασκαλίας. Λοιπόν, προχωράμε να δούμε τις σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Επόμενη διαφάνεια. Μηχανική για τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτός είναι ο στόχος του Ιδρύματος, έτσι να δώσει στην κοινωνία μηχανικούς, οι οποίοι θα λύσουν τα βασικά προβλήματα. Αν θέλετε λίγο να παίξουμε με τις ειδικότητες, ο μηχανικός ορυκτών πόρων θα είναι αυτός που θα αναζητήσει και θα προμηθεύσει τις πρώτες ύλες για να λειτουργήσει η κοινωνία. Ο αρχιτέκτονας μηχανικός θα είναι αυτός που θα δημιουργήσει καλέσθητους και λειτουργικούς χώρους για να ζούμε. Ο μηχανικός παραγωγής και διοίκησης αυτός που θα αναπτύξει τη βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής. Ο μηχανικός περιβάλλοντος θα φροντίσει όλα αυτά να γίνονται αρμονικά σε σχέση με το περιβάλλον. Και ο ΙΜΗ, έτσι, ο ηλεκτρονικός μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, θα αξιοποιήσει και θα ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Όταν θα ολοκληρώσετε τις σπουδές σας εδώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης, θα φύγετε με το δίπλωμα του μηχανικού. Αυτό είναι το δίπλωμα που απονέμεται με την ολοκλήρωση του πενταετούς προγράμματος σπουδών στην αντίστοιχη σχολή, δηλαδή 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Από αυτά τα 10 εξάμηνα, τα 9 είναι κυρίως η ενασχόλησή σας θα είναι με μαθήματα και το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην διπλωματική εργασία. Μάλιστα, μία σχετικά πρόσφατη εξέλιξη που έχουμε είναι ότι τα διπλώματα τα οποία δίνονται από το Πολυτεχνείο Κρήτης αλλά και από όλες σχεδόν τις σχολές μηχανικών είναι, όπως λέγεται το τίτλος, ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επίπεδου, Integrated Master, δηλαδή ένα δίπλωμα το οποίο φεύγει, ας πούμε, από τα όρια του προπτυχιακού και θεωρείται Master of Engineering, γιατί ακριβώς είναι πενταετές και περιλαμβάνει μέσα και ερευνητική εργασία που είναι διπλωματική. Περιλαμβάνει και τη διπλωματική εργασία που πολλές φορές είναι ερευνητική. Να θυμίσω εδώ ότι εκτός από τα διπλώματα μηχανικού τα οποία απονέμονται από το Πολυτεχνείο Κρήτης υπάρχει και το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο απονέμεται μέσα από τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τέλος και το διδακτορικό δίπλωμα για όσους αποφασίσουν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο δρόμο μέσα από το οποίο γίνεται προώθηση της έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια όπου θα ήθελα να σας δώσω κάποιες συμβουλές οι οποίες θα σας φανούν χρήσιμες στην πορεία. Δηλαδή εδώ μπορείτε να δείτε τον ακαδημαϊκό οδηγό, αν θέλετε, του νέου φοιτητή. Φροντίζω να παρακολουθώ τα μαθήματα και τα εργαστήρια. Είναι σημαντικό για να μην χάσω τη συνέχεια. Εγγράφομαι και δηλώνω μαθήματα σε κάθε εξάμεινο και αυτό είναι ένα σημείο που θα ήθελα πάρα πολύ να το τονίσω, διότι αυτή τη στιγμή ήδη έχετε αρχίσει να χρησιμοποιείτε τα συστήματα σύγχρονης διδασκαλίας, όπως το e-class ή το Moodle ή το Courses, αλλά στην πραγματικότητα εκεί που εγγράφεστε και δηλώνετε τα μαθήματα είναι το Φοιτολόγιο και θα πούμε κάτι γι' αυτό στην επόμενη διαφάνεια. Παρακολουθώ επίσης ανακοινώσεις καθηγητών και υπηρεσιών και φροντίζω να παρακολουθώ τακτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ιδρυματικό, έτσι, αυτό το οποίο έχει κατάληξη papaki.ise.tuk.gr. Φυσικά όχι μόνο το παρακολουθώ, αλλά το χρησιμοποιώ κιόλας. Είναι σωστό στην επικοινωνία που κάνουμε με καθηγητές, με τη γραμματεία, με τις υπηρεσίες, να χρησιμοποιούμε το ιδρυματικό μας email, γιατί είναι και ένα μέσο ταυτοποίησης. Δηλαδή, ξέρουμε ότι όταν έρχεται ένα email, ένα μήνυμα από κάποιο ιδρυματικό email, αυτός που το έστειλε δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο φοιτητής ή ο καθηγητής, ο οποίος έχει αυτά τα ιδρυματικά στοιχεία. Έτσι, πρέπει μέσα στις σπουδές σας να φροντίσετε να τηρείτε διαδικασίες και προθεσμίες, είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης να φροντίσετε τα χρόνια που θα βρίσκεστε εδώ να τα περάσετε δημιουργικά, διότι θα τα θυμάστε ως τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας λίγο πολύ. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια για να δώσω λίγη έμφαση παραπάνω στο θέμα του φοιτητολογίου. Εάν δεν το έχετε ανακαλύψει τώρα, η υπηρεσία αυτή βρίσκεται στο students.tuc.gr, όπου πάνω αριστερά φαίνεται η σελίδα εισόδου. Μπαίνετε με τα ιδρυματικά σας στοιχεία και κάτω δεξιά βλέπετε το περιβάλλον στο οποίο μεταφέρεστε μετά την επιτυχή είσοδο και εκεί, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να φροντίσετε να υποβάλλετε τη δήλωσή σας για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, η περίοδος δηλώσεων επίσης έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή, οπότε θα πρέπει
να έχετε δηλώσει τα μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσετε για να μπορέσετε να εξεταστείτε σε αυτά τα μαθήματα και να πάρετε βαθμό ο οποίος θα καταχωρηθεί στην καρτέλα σας. Έτσι, μην το ξεχάσετε, είναι κάτι το οποίο πολλές φορές διαφεύγει. Η προθεσμία είναι αυτή την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Είπαμε και στην αρχή ότι η αποστολή του Ιδρύματος είναι να προωθεί και να επιδιώκει την αριστεία και μπορούμε στην επόμενη διαφάνεια να δούμε ένα αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτής της στρατηγικής του Ιδρύματος. Είναι η έκθεση αξιολόγησης που έγινε από μια Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, η οποία κατατάσσει το Πολυτεχνείο Κρήτης πολύ ψηλά στις βαθμολογίες. Είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης ήταν ένα από τα 7 πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα, τα οποία έλαβαν την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, Worth of Merit, και ήδη βλέπετε στην παρουσίαση, στη διαφάνεια, έτσι, τα θετικά σχόλια τα οποία έγιναν για το Ίδρυμα από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια και να δούμε ότι ανάμεσα στους καθηγητές που θα γνωρίσετε υπάρχουν και 5 καθηγητές οι οποίοι έχουν διακριθεί πάρα πολύ για το ερευνητικό τους έργο. Έχουν λάβει πάνω από 10.000 αναφορές από εργασίες άλλων ερευνητών. Έτσι, αυτές οι αναφορές που λέμε είναι όταν κάποιος ερευνητής σε ένα άλλο ίδρυμα αναφέρεται στη δουλειά κάποιου καθηγητή ο οποίος βρίσκεται εδώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Που σημαίνει ότι οι εργασίες, αν θέλετε, τουλάχιστον των συγκεκριμένων καθηγητών, αλλά και πολλών άλλων, έτσι, έχουν μια πολύ σημαντική επιρροή στην επιστημονική κοινότητα, τη διεθνή. Τους καθηγητές αυτούς θα τους γνωρίσετε μέσα από τις σπουδές σας, ανάλογα με τη σχολή στην οποία βρίσκεστε. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Να δούμε λίγο τι κάνουν οι απόφοιτοί μας. Αν και τώρα εσείς ξεκινάτε τις σπουδές σας, σίγουρα αυτό το οποίο αυτό το οποίο αποσκοπείτε είναι να πάρετε το δίπλωμά σας και να βγείτε έξω στην κοινωνία. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια να δούμε μέχρι σήμερα. Τα νούμερα είναι πολύ πρόσφατα, δηλαδή μέχρι και χθες, αν θέλετε, που κατέγραψα αυτά τα νούμερα. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει δώσει στην κοινωνία 5.690 απόφοιτους μηχανικούς συνολικά. Την κατανομή τη βλέπετε, ανασχολεί. Φυσικά υπάρχουν διαφορές εκεί, διότι κάποιες σχολές είναι νεότερες, κάποιες είναι παλαιότερες, κάποιες παίρνουν περισσότερους φοιτητές κάθε χρόνο και ούτω καθεξής. Και κοντά στους μηχανικούς υπάρχουν και οι απόφοιτοι με το δίπλωμα Master, που είναι περίπου 2.000, και επίσης 314 διδάκτορες μηχανικοί από το Πολυτεχνείο Κρήτης από την αρχή μέχρι σήμερα. Στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε τελείως ενδεικτικά πού εργάζονται οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πολλοί απασχολούνται στην Ελλάδα, άλλοι απασχολούνται εκτός Ελλάδος. Και στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε μια πολύ πρόχειρη καταγραφή, αν θέλετε, αποφύτων, πού βρίσκονται γεωγραφικά ανά τον κόσμο. Θα δούμε ότι σίγουρα η μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι στην Ελλάδα, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε μεγάλη συγκέντρωση στην Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς μετά την αποφύτηση, οι απόφοιτοί μας είτε συνεχίζουν για περαιτέρω σπουδές, είτε ανοίγουν τα φτερά τους για κάποια επαγγελματική καριέρα. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια να δούμε και μερικά startups, αν θέλετε, επιχειρηματικές προσπάθειες που ξεκίνησαν από αποφύτους μας, οι οποίοι με τα εφόδια που πήραν μπόρεσαν να ξεκινήσουν κάτι ενδιαφέρον που τους άρεσε και σε συνεργασία με άλλους μηχανικούς και άλλους επιστήμονες μπόρεσαν και δημιούργησαν κάτι καινούριο και πρωτότυπο. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια να δούμε λίγο τη φοιτητική ζωή, που είναι πιο άμεσο ενδιαφέροντος, αν θέλετε, για εσάς που είστε νέοι φοιτητές στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να τονίσω είναι στην επόμενη διαφάνεια, λοιπόν, η Πολυτεχνιούπολη σε καιρό πανδημίας. Κάτι καινούριο, κάτι που δεν το είχαμε μέχρι και την περασμένη χρονιά, κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσουμε αυτή τη χρονιά και ελπίζουμε ότι σύντομα θα επανέλθουμε στη φοιτητική ζωή που ξέραμε εντός της Πολυτεχνιούπολης και εντός των αιθουσών και των εργαστηρίων. Ξέρουμε όλοι, και απλά το υπενθυμίζω, ότι ισχύουν περιοριστικά μέτρα κατά της μετάδοσης του κορονοϊού. Γι' αυτό λοιπόν, όσο βρισκόμαστε στην Πολυτεχνιούπολη, ειδικά αυτό το εξάμεινο, πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις, να αποφεύγουμε τους συνωστισμούς. Θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, όταν βρισκόμαστε μαζί με άλλους. Τα τμήματα
είναι ολιγομελή σε διαλέξεις και σε εργαστήρια. Τα νούμερα είναι αυτά τα οποία υπαγορεύονται, αν θέλετε, από το ΦΕΚ λειτουργίας των Ιδρυμάτων, αν και στην πράξη οι χώροι μας και τα εργαστήρια μπορούν να εξυπηρετήσουν ακόμη μικρότερο αριθμό φοιτητών και όχι τόσο μεγάλους αριθμούς όπως 50 και 30 που βλέπετε. Αλλά αυτή είναι η ενδεδειγμένη αριθμή. Επίσης, γίνεται χρήση μόνο των αμφιθεάτρων ελικίνων και των αιθουσών που έχουν εγκεκριμένο κλιματισμό, ο οποίος φέρνει μόνο νοπό αέρα, ώστε να μην ανακυκλώνεται ο αέρας για την αποφυγή μετάδοσης. Και σίγουρα θα πρέπει όλοι να ενημερωθείτε, αν δεν το έχετε κάνει, για την Επιτροπή Αντιμετώπισης του COVID-19, η οποία έχει συσταθεί στο Ίδρυμα και το πρωτόκολλο το οποίο έχει οριστεί για να αντιμετωπίζονται πιθανά κρούσματα. Θα βρείτε τις πληροφορίες στις ανακοινώσεις του Ιδρύματος. Είναι η πιο πρόσφατη ανακοίνωση στο φόρουμ, στην κατηγορία ανακοινώσεις του Ιδρύματος. Ας είστε όλοι ενήμεροι και για κάθε σχετικό πρόβλημα με την πανδημία, ας θυμάστε ότι έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε στο email που βλέπετε, covid@tuk.gr, ώστε να ενημερωθεί η Επιτροπή Αντιμετώπισης και να χειριστεί το όποιο πρόβλημα εμφανιστεί. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Να πούμε ότι σε καιρούς πανδημίας, εκ των πραγμάτων, κάνουμε και μαθήματα εξ αποστάσεως. Έτσι και εδώ βλέπετε ενδεικτικά από το περασμένο αιρινό εξάμηνο κάποια screenshots από τις τηλεδιασκέψεις που έχουν γίνει, είτε για διάλεξη, είτε για κάποιο φροντιστήριο, είτε για να παρουσιαστεί ένα μέρος ενός εργαστηρίου και ούτω καθεξής. Έτσι, το σύστημα με το οποίο και εμείς τώρα επικοινωνούμε είναι κάτι το οποίο θα το χρειάζεστε σε καθημερινή βάση στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου για να παρακολουθείτε τα μαθήματά σας εξ αποστάσεως με ασφάλεια. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια για να δούμε ότι και οι τελετές πλέον γίνονται ψηφιακά, όπως και αυτή η τελετή καλωσορίσματος, την οποία, όπως σας είπε και ο Πρίτανη, συνήθως την κάναμε στο μεγάλο αμφιθέατρο και είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Αυτή τη φορά τα λέμε μακριά, με τη βοήθεια, από μακριά, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Κάπως έτσι γίνονται και οι τελετές απονομής και όποια άλλη εκδήλωση χρειάζεται να γίνει μέσα στη χρονιά, στο διάστημα αυτό της πανδημίας. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Να μιλήσουμε λίγο για κάποιες ενδιαφέρουσες υπηρεσίες και κάποια θέματα που σίγουρα σας ενδιαφέρουν καθώς ξεκινάτε τις σπουδές σας στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Σύτηση και στέγαση καταρχήν. Έχουμε το φοιτητικό εστιατόριο, το οποίο η φοιτητική λέσχη, όπως το λέμε αλλιώς, το οποίο λειτουργεί. Αυτό το διάστημα βέβαια δεν λειτουργεί ως χώρος εστίασης, αλλά ως χώρος από όπου μπορείτε να παραλάβετε σε πακέτο το φαγητό σας. Έτσι, λειτουργεί κανονικά, δηλαδή οι ώρες είναι κανονικές, απλά δεν μπορεί κάποιος να καθίσει εκεί, μπορεί όμως να παραλάβει σε πακέτο πλήρες γεύμα για κατανάλωση στο δικό του χώρο. Υπάρχουν τα κηλικεία στην Πολυτεχνιούπολη, τα οποία μπορούν να εξυπηρετούν για μικρογεύματα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και τέλος, για τη στέγαση, η φοιτητική εστία, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, στο οποίο το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει επενδύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Η φωτογραφία που βλέπετε είναι από την πρώτη φάση της φοιτητικής εστίας. Για πολλά χρόνια, για περίπου 20 χρόνια, το Πολυτεχνείο Κρήτης είχε μόνο αυτή τη φοιτητική εστία με λίγες θέσεις, 76 κλίνες, αν θέλετε. Και αν περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, θα δούμε την δεύτερη φάση της φοιτητικής εστίας, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από 2 χρόνια και προσθέθηκαν άλλες 60 θέσεις. Ήδη είναι σε χρήση έτσι, η δεύτερη φάση της φοιτητικής εστίας. Και αν περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, θα δούμε την τελευταία φάση ανέγερσης της νέας φοιτητικής εστίας, η τρίτη φάση, η οποία θα προσθέσει συνολικά 168 θέσεις. Είναι κοντά στην ολοκλήρωση, θα γίνει μια σταδιακή παραλαβή, δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί μέρος της τρίτης φάσης και φέτος και από του χρόνου θα έχουμε πλήρως την τρίτη φάση. Η τελευταία φωτογραφία που βλέπετε με τα κτίρια χρωματισμένα είναι σημερινή. Δείχνει σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τρίτη φάση μαζί με τον μουντό βροχερό καιρό που υπάρχει εδώ στα Χανιά. Προχωράμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια, όπου υπάρχουν μερικές πληροφορίες για θέματα υγείας. Ως φοιτητές του Ιδρύματος έχετε πλήρη υγειονομική υπερίθαλψη και μπορείτε επίσης, για όσους ταξιδεύετε στην Ευρώπη, να πάρετε και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.
Υπάρχει το Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει αν τυχόν αντιμετωπίσετε προβλήματα τώρα που βρίσκεστε ίσως μόνοι σας μακριά από το σπίτι και πιθανόν κάπου να χρειάζεστε κάποια στήριξη. Υπάρχει μερίμνα για άτομα με ειδικές ανάγκες και αυτό μάλιστα θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε αναλάβει. Έχουν τοποθετηθεί ράμπες, υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια στη φοιτητική εστία για άτομα με ειδικές ανάγκες και όπου μπορούμε εξυπηρετούμε ώστε να βοηθήσουμε τους φοιτητές οι οποίοι έχουν κάποιο ιδιαίτερο θέμα το οποίο χρειάζεται να τύχει προσοχής. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια, να πούμε για τη βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης, όπως είναι ο πλήρης τίτλος, ένας χώρος ο οποίος σίγουρα θα σας αρέσει να τον επισκέπτεστε. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί η βιβλιοθήκη μας, αλλά με περιορισμένη χωρητικότητα λόγω των μέτρων. Υπάρχει μια διαδικασία την οποία θα γνωρίσετε μέσα από τις ανακοινώσεις από το site της βιβλιοθήκης και από κάποια εκπαίδευση που γίνεται συνήθως κάθε φορά για τους νέους φοιτητές. Αλλά είναι σίγουρα ένας όμορφος χώρος στον οποίο μπορείτε να μελετάτε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποια από τα δωμάτια συναντήσεων για να κάνετε συνεργασία σε μικρές ομάδες και να βοηθάτε ο ένας τον άλλο να εργάζεστε συνεργατικά σε διάφορα projects τα οποία μπορεί να θέλετε να αναπτύξετε. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Το γλωσσικό κέντρο, άλλο ένα σημείο το οποίο σίγουρα θα αξιοποιήσετε και ως χώρο μελέτης, ως αναγνωστήριο, αλλά εδώ να πω ότι μέσω του γλωσσικού κέντρου προσφέρονται μαθήματα ξένων γλωσσών. Σίγουρα τα αγγλικά και τα γερμανικά προσφέρονται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά να πω ότι από πέρυσι ήδη έχουμε ξεκινήσει και μαθήματα κινέζικης γλώσσας και φέτος συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Πιθανόν θα έχετε δει και τις σχετικές ανακοινώσεις. Κάτι καινούριο στο Πολυτεχνείο Κρήτης και πάρα πολύ χρήσιμο, αν κρίνει κανείς από το πώς εξελίσσεται ο κόσμος και από τη ζήτηση που έχει από τους φοιτητές μας. Έτσι, οπότε έχετε υπόψη και το γεγονός ότι κάποια στιγμή στις σπουδές σας μπορείτε να παρακολουθήσετε τα 4 μαθήματα κινέζικης γλώσσας και να αποκτήσετε μια πρώτη εμπειρία, η οποία θα σας φέρει μέχρι το πρώτο πτυχίο, αν θέλετε, το λεγόμενο HSK. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Υπάρχει το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας για να σας βοηθήσει σε θέματα απασχόλησης, για το πώς θα προχωρήσετε κατόπιν στην αγορά εργασίας όταν είστε κοντά στην αποφύτιση ή αμέσως μετά την αποφύτιση. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο θα σας βοηθήσει να βρείτε χώρους στους οποίους θα αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία κάνοντας την πρακτική σας άσκηση. Και τέλος, το σπίτι της καινοτομίας, το λεγόμενο Innovation House, το οποίο μπορεί να σας στηρίξει στο να προωθήσετε μια καινοτόμα ιδέα την οποία μπορεί να έχετε και θα θέλατε ίσως να την πάτε ένα βήμα παραπέρα. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Το πρόγραμμα Erasmus Plus είναι κάτι το οποίο μπορεί να σας δώσει μια εμπειρία από τον ευρωπαϊκό χώρο μέσω της κινητικότητας και των ανταλλαγών. Πλέον έχει διευρυνθεί ώστε δεν περιορίζεται μόνο στις χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει μια ευρύτερη κοινότητα η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα Erasmus Plus, αλλά υπάρχει επίσης και ο Όμιλος Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης που περιλαμβάνει όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κρήτης με συντονιστή το Πολυτεχνείο Κρήτης για να κάνετε την πρακτική σας άσκηση στον ευρωπαϊκό χώρο. Έγινε πρόσφατα, νομίζω, μια ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα Erasmus Plus. Θα γίνουν και άλλες στη συνέχεια. Είναι ένα εργαλείο που μπορείτε να αξιοποιήσετε για να αποκτήσετε διεθνή εμπειρία. Τέλος, προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια να δούμε υπηρεσίες που προσφέρει η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής. Όλη η Πολυτεχνιούπολη καλύπτεται από ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, αλλά και εκτός Πολυτεχνιούπολης, στο χώρο που μένετε, υπάρχει υπηρεσία Took at Home, μέσω ασύρματης σύνδεσης με ειδικές κεραίες, τις οποίες μπορείτε να δανειστείτε δωρεάν από τη Διεύθυνση Δικτύων, αν υπάρχει η κατάλληλη οπτική επαφή, αν θέλετε, με τους σταθμούς βάσης, τότε μπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω αυτού του προγράμματος από το σπίτι σας. Υπάρχουν πάρα πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δεν θα τις αναλύσουμε μία-μία. Μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα
αλλά πρέπει σίγουρα να δώσετε έμφαση στις υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης, όπως είναι και η υπηρεσία που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, γιατί σίγουρα σας χρειάζεται σε αυτό το εξάμεινο, λόγω του ότι μεγάλο μέρος των μαθημάτων γίνεται εξ αποστάσεως. Το Μηχανογραφικό Κέντρο, επίσης, είναι ένας χώρος ο οποίος φιλοξενεί τους φοιτητές κατά κανόνα για πολλούς λόγους, είτε εργαστήρια, είτε για να κάνουν κάποια εργασία, είτε για να δουλέψουν στους υπολογιστές που υπάρχουν εκεί, αλλά τώρα πλέον έτσι προσφέρεται όλη η υπηρεσία που παρέχει το Μηχανογραφικό Κέντρο και σε μορφή Virtual Desktop Interface. Δηλαδή, μπορείτε από το σπίτι σας, αν θέλετε, από κάποια συσκευή η οποία δεν είναι απαραίτητο να έχει ιδιαίτερες προδιαγραφές, να συνδεθείτε πάνω στα συστήματα VDI και να αξιοποιήσετε ό,τι θα αξιοποιούσατε αν βρισκόσασταν μέσα στο Μηχανογραφικό Κέντρο. Μια καινούργια υπηρεσία που ξεκίνησε από αυτό το ακαδημαϊκό έτος. Προχωράμε σε λίγο πιο ευχάριστα πράγματα. Υπάρχουν δυνατότητες για άθληση. Πολλές αθλητικές ομάδες και αθλητικά προγράμματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, τις οποίες μπορούμε να δούμε και στην επόμενη διαφάνεια. Προχωρήσουμε λιγάκι. Και οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα διευρυνθούν στο επόμενο διάστημα και θα οργανωθούν καλύτερα τα προγράμματα τα αθλητικά για τους φοιτητές μας. Και προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια να δούμε τις φοιτητικές ομάδες ενδεικτικά, δεν θα πω περισσότερα εδώ, διότι στο τέλος του καλωσορίσματος για κάθε σχολή θα δείτε ένα βίντεο το οποίο έχουν ετοιμάσει κάποιες φοιτητικές ομάδες για να παρουσιάσουν τα μέλη τους, τους στόχους τους και να σας προσκαλέσουν για συμμετοχή. Κάθε φορά που κάναμε το καλωσόρισμα, συνήθως υπήρχαν τραπεζάκια και μέλη των ομάδων για να σας μιλήσουν από κοντά και να σας καλωσορίσουν. Δυστυχώς αυτό δεν είναι εφικτό. Φέτος θα το αναπληρώσουμε όταν θα επανέλθουμε σε πλήρη λειτουργία, αλλά προς το παρόν θα αρκεστούμε στο βίντεο το οποίο έχουν ετοιμάσει οι ίδιες οι ομάδες και θα προβληθεί στο τέλος αυτής της εκδήλωσης. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια για να πούμε ότι το Ίδρυμα προσπαθεί να επιβραβεύει τους φοιτητές οι οποίοι προχωράνε καλά στις σπουδές τους. Υπάρχουν έπαινοι και βραβεία που έχουν θεσπιστεί από τη Σύγκλιτο με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την αριστεία των φοιτητών. Δίνονται επίσης βραβεία αριστείας και χρηματικής υποτροφής από δωρητές. Και τέλος, υπάρχουν και θέσεις απασχόλησης για φοιτητές που ονομάζονται ανταποδοτικές υποτροφίες, δηλαδή ο φοιτητής παρέχει κάποια εργασία είτε στη βιβλιοθήκη, στη τεχνική υπηρεσία, στο Μηχανογραφικό Κέντρο. Μικρή απασχόληση, δηλαδή της τάξης των 2 ώρων την ημέρα και αμείβεται για αυτή την εργασία ανταποδοτικά μέσω αυτού του προγράμματος των ανταποδοτικών υποτροφιών. Μια εμπειρία που μπορεί να αποκτήσετε και ένα μικρό βοήθημα που μπορείτε να έχετε στη διάρκεια των σπουδών σας. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια για να ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση. Να σας προτείνω να συμμετέχετε γενικότερα, όχι μόνο στα μαθήματα, στα εργαστήρια και στις σπουδές, αλλά προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια μέσω των ομάδων. Έτσι εδώ είναι μια όμορφη φωτογραφία από προηγούμενο καλωσόρισμα πρωτοετών. Δυστυχώς αυτή την εικόνα δεν την έχουμε φέτος, αλλά πιστεύω ότι θα την έχουμε ξανά και είναι η ευκαιρία σας να καλωσορίσετε τους καινούριους πρωτοετής ως παλαιότεροι πλέον φοιτητές, όπως θα είστε εσείς. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια να δούμε μια φωτογραφία που δείχνει το πνεύμα του εθελοντισμού που υπάρχει στο Ίδρυμα. Είναι από μια τακτική εκδήλωση του Ιδρύματος που είναι γνωστή ως ημέρα επιστήμης και τεχνολογίας. Γίνεται κάθε φθινόπωρο και όλοι αυτοί που βλέπετε στη φωτογραφία είναι εθελοντές φοιτητές, πάνω στους οποίους στηρίζεται όλη η διοργάνωση της εκδήλωσης, καθώς μας επισκέπτονται περίπου 4.000 μαθητές από όλη την περιοχή του Χανίου και της Κρήτης για να γνωρίσουν από κοντά τεχνολογικά επιτεύγματα και επιστημονικά επιτεύγματα τα οποία παρουσιάζουν τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου. Φέτος, βέβαια, είναι δύσκολο να γίνει τέτοιου είδους εκδήλωση. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα επανεληφθεί. Έχει γίνει τουλάχιστον 8 φορές τα τελευταία χρόνια και η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και φυσικά όλη η στήριξη οφείλεται στους φοιτητές. Περνάμε και στην άλλη μεγάλη εκδήλωση του Ιδρύματος, που είναι η ημέρα γνωριμίας. Εδώ είναι η αφίσα από την τελευταία ημέρα γνωριμίας που έγινε το 2019, γίνεται την Άνοιξη
και στοχεύει εδώ κυρίως στους υποψήφιους φοιτητές, δηλαδή στους μαθητές που τελειώνουν το Λύκειο και ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές και για τις μετέπειτα σπουδές τους, ώστε να γνωρίσουν το Πολυτεχνείο Κρήτης από κοντά. Φέτος, λόγω της πανδημίας, έτσι δεν μπορέσαμε να κάνουμε την αντίστοιχη εκδήλωση. Ας ελπίσουμε ότι τον χρόνο θα μπορέσουμε να την κάνουμε και πάλι, βέβαια, εδώ ο ρόλος των εθελοντών φοιτητών είναι πολύ μεγάλος. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια και με αυτό να σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Να σας συγχαρώ για την επιτυχία σας. Έχετε μπροστά σας 5 χρόνια σπουδών, έτσι, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι θα τα θυμάστε ως τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας. Καλή επιτυχία στις σπουδές σας. Καλώς ήρθατε στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Μπορούμε σε αυτό το σημείο να σταματήσουμε την προβολή της παρουσίασης και να συνεχίσει η κάθε σχολή με την παρουσίαση της κάθε σχολής. Από την Βρετανία, σας ευχόμαστε καλές σπουδές. Καλώς ήρθατε στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Παιδιά και συνάδελφοι, καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Κοσμήτωρας της σχολής. Φαντάζομαι έχουμε συναντηθεί με τους περισσότερους στο διαδικτυακό μάθημα και από την ερχόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε και σε διαζώσεις κάποια μαθήματα στο μάθημα της φυσικής. Είναι και κάποιοι συνάδελφοι από ό,τι βλέπω, ο κύριος Τσούτσος, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι, ο κύριος Κουτρούλης βλέπω ότι συμμετέχει στην σύνδεση σήμερα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Καταρχήν θέλω να σας καλωσορίσω πάρα πολύ στη σχολή. Είναι λίγο κρίμα που φέτος δεν μπορώ να σας δω και εγώ και οι συνάδελφοι από κοντά, όσο θα θέλαμε. Αλλά σιγά σιγά αρχίζουμε με κάποια μικρά τμήματα στα εργαστήρια και σε μικρές ομάδες φοιτητών αρχίζουμε να σας υποδεχόμαστε και να βλέπετε και τις εγκαταστάσεις μας στα εργαστήρια και όλο το προσωπικό. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση της σχολής και στη συνέχεια, με το πέρας αυτής της σύντομης παρουσίασης, θα υπάρξει ένα βίντεο της σχολής που το έχουμε δημιουργήσει εμείς και επίσης ένα βίντεο από τις διάφορες ομάδες που υπάρχουν στο Πολυτεχνείο Κρήτης που μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε στη συνέχεια. Λοιπόν, μοιράζομαι μαζί σας την παρουσίαση και ελπίζω να τη βλέπετε τώρα όλοι σας. Καταρχήν συγχαρητήρια σε όλους που ήρθατε στη σχολή μας, στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, που έχει περίπου ζωή από τότε που άρχισε, γύρω στα 23 χρόνια. Θα σας πω κάποια στοιχεία για το αντικείμενο του μηχανικού περιβάλλοντος, κάποια ιστορικά στοιχεία και σύντομα να σας μιλήσω για την εκπαίδευση και την έρευνα στη σχολή μας. Τώρα, ποιο είναι το αντικείμενο του μηχανικού περιβάλλοντος? Καταρχήν είσαστε μηχανικοί, ενώ φυσικά όταν θα αποφοιτήσετε, με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι μηχανικοί στην Ελλάδα από το τεχνικό επιμελητήριο. Θα είσαστε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία που είναι η κατηγορία των μηχανικών περιβάλλοντος, με μια σειρά επαγγελματικών δικαιωμάτων. Θα εργάζεστε στο σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων για προστασία και ανάπτυξη της διαχείρισης του περιβάλλοντος, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε προγράμματα. Κάποιοι από εσάς ίσως θα διαλέξετε να συμμετέχετε στην εκπαίδευση στη συνέχεια, αλλά γενικά είναι πάρα πολλές οι δυνατότητες που έχει κάποιος με την αποφοίτηση. Πιστεύω ότι η αγάπη για το αντικείμενο και η προσπάθεια από την πλευρά σας θα οδηγήσει σίγουρα σε πάρα πολλές διαφορετικές διεξόδους και βήματα για τον καθένα. Σας θα σας δείξω κάποια από τα παραδείγματα αποφύτων μας που έχουν γίνει από το παρελθόν. Η σχολή ιδρύθηκε το 1995 και οι πρώτοι φοιτητές ήρθαν το 1997. Υπάρχουν 24 μέλη ΔΕΠ, δηλαδή καθηγητές, και υπάρχει και ένας αριθμός
του ειδικού διδακτικού προσωπικού, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, και είμαστε σε τρεις τομείς, στην περιβαλλοντική διαχείριση, στο σχεδιασμό των περιβαλλοντικών διεργασιών και ουσιαστικά και στο τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι η περιβαλλοντική υδραυλική και η γεωπεριβαλλοντική μηχανική. Η αποστολή μας είναι να γίνει διδασκαλία και έρευνα των αντικειμένων της περιβαλλοντικής επιστήμης και η κατάρτιση νέων μηχανικών που θα βοηθήσουν με την καινοτομία, την εκπαίδευση και μετρήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, όπως καταλαβαίνετε, από την ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον. Έχετε ακούσει σίγουρα όλοι σας διάφορες έννοιες, όπως η κλιματική αλλαγή, το οικολογικό αποτύπωμα, το αποτύπωμα ακόμη άνθρακα σε διάφορες εγκαταστάσεις, ενεργειακά θέματα. Τώρα στην εκπαίδευση που αυτό σίγουρα σας ενδιαφέρει, είναι 5 χρόνια η εκπαίδευσή σας σε 10 εξάμηνα με 53 μαθήματα. Σε αυτά έχουμε 2 μαθήματα γλώσσας, δηλαδή αγγλικά, γερμανικά και τις ασκήσεις πεδίου. Στο τελευταίο εξάμηνο υπάρχει και η διπλωματική εργασία, η οποία ουσιαστικά αναφέρεται σε μία εργασία δικιά σας, ερευνητικού περιεχομένου, σε κάποια από τα αντικείμενα τα οποία ασχολείται η σχολή. Τώρα τα επιστημονικά πεδία, θα τα δείτε και από τα μαθήματα δηλαδή που θα ασχοληθείτε, είναι συνδυασμός διαφόρων πεδίων, όπως των πολιτικών μηχανικών, και θα δείτε μαθήματα όπως θεμελιώσεις, γεωδεσία, εδαφημηχανική, υδραυλική, πεδίο των χημικών μηχανικών, πάρα πολλά μαθήματα όπως τα φαινόμενα μεταφοράς, φυσικοχημικές διεργασίες, των βιολογικών επιστημών όπως η μικροβιολογία και φυσικών επιστημών, δηλαδή θα δείτε ειδικά στο πρώτο έτος των μαθημάτων σας ότι θα αντιμετωπίσετε πάρα πολλά μαθήματα των φυσικών επιστημών. Και γιατί γίνεται αυτό? Για να αποκτήσετε τις βάσεις, έτσι, το θεμέλιο για να προχωρήσετε στη συνέχεια στα μαθήματα ειδίκευσης. Τώρα φυσικά είμαι σίγουρος ότι δεν βλέπετε τίποτα από όλα αυτά τα κουτάκια, τα μικρά που εμφανίζονται, αλλά προσπάθησα να σας δείξω ότι κάθε ένα έτος αποτελείται από μία σειρά μαθημάτων. Το κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε διαφορετικό πεδίο, δηλαδή τα γκρι χρώματα, ουσιαστικά τα πρώτα γκρι αναφέρονται στα θεμελιώδη μαθήματα, όπως είναι φυσική, προγραμματισμός, αριθμητική ανάλυση. Υπάρχουν τα θεμελιώδη, τα ελαφρά πράσινα μαθήματα, τα οποία αναφέρονται σε μαθήματα όπως έλεγχος τορύβου, μικροβιολογία, γεωδεσία κτλ. Και υπάρχουν άλλα μαθήματα τα οποία σχετίζονται κάποια με τα υγρά, κάποια με τον αέρα, με τη διαχείριση περιβάλλοντος, με τα στερεά. Άρα λοιπόν θα αντιμετωπίσετε μία σειρά μαθημάτων που θα σας εντρυφήσουν σε αυτό που ονομάζουμε μηχανικός περιβάλλοντος. Τώρα υπάρχουν εκτός από τα βασικά μαθήματα που είχα παρουσιάσει πριν, υπάρχει και μια σειρά μαθημάτων επιλογής. Τα μαθήματα επιλογής θα τα αντιμετωπίσετε στα μεγαλύτερα εξάμηνα. Στα πρώτα εξάμηνα θα δείτε ότι τα μαθήματα επιλογής που έχετε ουσιαστικά είναι ξένων γλωσσών κυρίως, μαθήματα κοινωνικών επιστημών, αλλά αργότερα από το τέταρτο έτος και μετά θα υπάρχουν και τα μαθήματα ειδίκευσης στο πρόγραμμα σπουδών σας. Τελειώνοντας ως μηχανικός περιβάλλοντος, όπως ανέφερε και ο κύριος Αντιπρίτανης, ουσιαστικά το πτυχίο σας είναι master. Δεν είναι αυτό που παλιά ήταν το bachelor, δηλαδή το αρχικό πτυχίο που έχουν τα τετραετή προγράμματα σπουδών, αλλά ουσιαστικά εδώ πέρα είναι ένα πτυχίο που σας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα μετά την απόκτηση και του master. Θα πω δύο λόγια για την εκπαίδευση, περισσότερο μιλώντας για συγκεκριμένα μαθήματα, όπως την περιβαλλοντική μικροβιολογία, η οποία ασχολείται ουσιαστικά με αυτό που ονομάζουμε μόλυνση, για τις πηγές μόλυνσης, την εκτίμηση επικινδυνότητας από διάφορους ιούς, βακτήρια, μεθόδους απολίμανσης, που θα σας το κάνει η κυρία Βενιέρη, κάποια παραδείγματα. Έτσι κι αλλιώς η κυρία Βενιέρη σας κάνει το μάθημα οικολογίας τώρα στο πρώτο εξάμηνο. Ένα άλλο παράδειγμα που ταιριάζει στο κομμάτι των πολιτικών μηχανικών είναι εδαφομηχανική και θεμελιώθηση, ουσιαστικά η κατασκευή του δομημένου περιβάλλοντος, κτηρίων δηλαδή, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν στο αστικό περιβάλλον. Ένα άλλο παράδειγμα, περισσότερο από τον τομέα που ταιριάζει
στους χημικούς μηχανικούς, είναι περιβάλλον και αέρας, έχουμε ένα σταθμό μέτρηση εδώ στο Πολυτεχνείο και ταυτόχρονα μοντέλα που μπορούμε να προσδιορίσουμε την ατμοσφαιρική ρήπανση, δηλαδή να δούμε τις πηγές ρήπανσης στο περιβάλλον. Ο κύριος Διαμαντόπουλος και νυν Πρίτανης έχει το εργαστήριο το οποίο ασχολείται με τις φυσικές διεργασίες, την επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων, ουσιαστικά δηλαδή με υγρά απόβλητα, όπως είναι η ΔΕΙΑΧ εδώ στα Χανιά, που όλοι λίγο πολύ την γνωρίζετε, τις αντίστοιχες ΔΕΙΑΧ που υπάρχουν στις πόλεις από τις οποίες είσαστε. Ταυτόχρονα, έρευνα και εκπαίδευση γίνεται και σε άλλα αντικείμενα, όπως παραδείγματος χάρη η ροή υπογείων υδάτων και μεταφορά ρήπων, που υπεύθυνος είναι ο κύριος Καρατζάς. Υπάρχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο κύριος Τσούτσος, το οποίο αναφέρεται στον ηλιακό κλιματισμό, σε αξιολόγηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, στον βιώσιμο ενεργειακό προγραμματισμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε, τα θέματα ενέργειας. Ταυτόχρονα, φυσικά, σημαντικό, εκτός από το κομμάτι της τεχνολογίας, είναι κάποιος να εξετάσει και την περιβαλλοντική νομοθεσία. Δηλαδή, στο τέλος, όλη αυτή η έρευνα και η δουλειά που κάνουμε πρέπει να αποτυπωθεί σε κάποιους νόμους, συνθήκες για τον περιορισμό, παραδείγματος χάρη, της ρήπανσης ή της μόλυνσης στο περιβάλλον, όπως είναι το πρωτόκολλο του Κιώτο, θα έχετε ακούσει όλοι. Οι διάφορες προσπάθειες που γίνονται για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής, της ατμοσφαιρικής ρήπανσης σε αστικές περιοχές. Και ταυτόχρονα θέλω να πω ότι κάποιος αν σκεφτεί η έννοια του περιβάλλοντος και της έρευνας αυτό είναι πολύπλευρη και εδώ πέρα να σας δείξω δύο άλλα παραδείγματα, όπως είναι η αντιμετώπιση των πετρελοκυλίδων με βιολογικούς τρόπους ή ακόμη και η διαχείριση της ρήπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Δύο πράγματα που ίσως δεν θα τα σκεφτόταν κάποιος σε πρώτη ματιά εξετάζοντας την κατεύθυνση του μηχανικού περιβάλλοντος. Επίσης υπάρχει η έρευνα για τη διάβρωση των ακτών, πολύ σημαντικό για ένα νησί όπως η Κρήτη, και ταυτόχρονα εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, στο αστικό περιβάλλον, σε αυτό που ονομάζεται building environment, και έχετε δει όλοι τα τελευταία χρόνια που γίνεται η αποτύπωση ενεργειακή των σπιτιών, των κτιρίων, που αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που κάποιος θα μπορούσε στη συνέχεια να δουλέψει. Ταυτόχρονα, υπάρχει μελέτη από άλλους συναδέλφους για την τύχη και μεταφορά του μικροβιακού φορτίου στο υπόγειο νερό. Επίσης, ανίχνευση μικροριπαντών σε νερά από την κυρία Ψηλάκη και τον κύριο Χρυσικόπουλο, αντίστοιχα τα αντικείμενα. Και τώρα, φυσικά, στη σχολή μας, αυτά που σας έκανα ήταν κάποια από τα παραδείγματα με το ποιο είναι το ερευνητικό αντικείμενο της σχολής και ταυτόχρονα φυσικά το πρόγραμμα των μαθημάτων. Θέλω να πω ότι στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος έχουν δημιουργηθεί διάφορες κατευθύνσεις έρευνας. Υπάρχει υψηλή χρηματοδότηση από ερευνητικά προγράμματα, από ελληνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς φορείς, όπως παραδείγματος χάρη από το LIFE, το INTEREC, από το Marie Curie, από το Horizon πρόγραμμα της το ευρωπαϊκό, αλλά και από ελληνικούς φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, οι συνάδελφοι και τα μέλη του προσωπικού της σχολής έχουν, εκτός από υψηλού επίπεδου δασκαλίας, που το έχετε δει κιόλας, φαντάζομαι στα μαθήματά σας, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα. Εδώ πέρα είναι ο αριθμός των δημοσιεύσεων στα διάφορα ιδρύματα στην Ελλάδα και θέλω να πω ότι το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι από τα πρώτα, από τις πρώτες σχολές, από τα πρώτα τμήματα σε ερευνητικά αποτελέσματα στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Κομμάτι της σχολής μας είναι και η αριστεία και όπως αναφέρθηκε και πριν, σε σχέση με την εξωτερική αξιολόγηση που έχει γίνει του τμήματος από διεθνείς αξιολογητές, όπως και του Πολυτεχνείου του ίδιου, η σχολή είναι ουσιαστικά μία από τις σχολές που έχει λάβει το Merit of Excellence σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, δημοσιεύσεις, ίσως αυτά δεν σας λένε πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ερευνητική δραστηριότητα του κάθε καθηγητή, κάθε προμέλους του προσωπικού της σχολής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν περίπου 5 ερευνητικές εργασίες σε διάφορα αντικείμενα τη χρονιά
και περισσότερες από 16.000 αναφορές, δηλαδή αναφορές που κάνουν άλλοι επιστήμονες στην διεθνή βιβλιογραφία για αυτούς. Τώρα, πώς είναι η σχολή στο MIPER? Θέλω να πω ότι ίσως δεν είναι αυτό που βλέπετε, δεν είναι πάρτι συνέχεια, αλλά σίγουρα δεν είναι και η δεξιά φωτογραφία αυτή που βλέπετε. Είναι προ-COVID φωτογραφία από την ουσιαστικά εκδρομή που είχε γίνει στους χώρους της ΔΕΔΙΣΑ στο ακροτήρι Χανίων. Είναι ο χώρος δηλαδή που γίνεται η επεξεργασία των στερεών αποβλήτων του νομού. Αλλά θέλω να πω ότι η παρουσία σας στη σχολή είναι πάρα πολύ σημαντική, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντική, τόσο στην παρακολούθηση των εργαστηρίων, στην παρακολούθηση των μαθημάτων, και φυσικά υπάρχουν και διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως βλέπετε, μεταξύ των φοιτητών, κοινωνικές εκδηλώσεις, διάφοροι σύλλογοι, όπως θα ακούσετε, και δικές σας δηλαδή κοινές εκδρομές και προσπάθειες κοινωνικοποίησης όλων σας. Τώρα, ίσως είναι λίγο νωρίς κάποιος να σκεφτεί μετά τις σπουδές μου τι. Όντως είναι πολύ νωρίς, πρέπει να επικεντρωθείτε όντως στις σπουδές σας και πιστεύω ότι οι σωστές βάσεις θα δώσουν και τις σωστές προϋποθέσεις για το μέλλον. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές διέξοδοι για την αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και πολλοί από τους φοιτητές μας επίσης έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Πού μπορεί κάποιος να δουλέψει? Μπορεί να δουλέψει σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δηλαδή σε τεχνικά γραφεία. Κάποιος να ουσιαστικά να κάνει το δικό του τεχνικό γραφείο. Να δουλέψει σε μελέτες υδραυλικές, να είναι μέλος σε εργοληπτικές εταιρείες, στη διαχείριση περιβάλλοντος, στην εποπτή εφαρμογής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στα στερεά απορρίμματα. Θέλω να πω ότι οι απόφοιτοί μας δουλεύουν εκτός από ιδιωτικές εταιρείες πάρα πολλές, δηλαδή παραδείγματος χάρη ΔΕΗ ανανεώσιμες, στους διάφορους ΟΤΑ, στις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές μας, απόφοιτοί μας μάλλον, οι οποίοι εργάζονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα? Θέλω να πω ότι στην ιστοσελίδα της σχολής υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η οποία έχει εγκριθεί με προεδρικό διάταγμα το 2018. Τα τελικά δηλαδή επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών περιβάλλοντος έχουν γίνει σχετικά πρόσφατα, έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, και οι απόφοιτοι της σχολής, εκτός από τα γενικά δικαιώματα που έχουν όλοι οι μηχανικοί στην Ελλάδα, έχουν μια σειρά άλλων δικαιωμάτων που θα σας πω πέντε πράγματα στη συνέχεια. Εκτός από τις περιβαλλοντικές μελέτες και τα υδραυλικά έργα, θα μπορούσε κάποιος διπλωματούχος μηχανικός περιβάλλοντος να εγγραφεί σε διάφορες άλλες κατηγορίες. Τώρα, υπάρχει όπως βλέπετε το ΦΕΚ του 18, δηλαδή ουσιαστικά στην εφημερίδα της κυβέρνησης έχει δημοσιευθεί το άρθρο το οποίο ρυθμίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα και σας δίνω κάποια παραδείγματα εδώ. Μπορείτε να κατεβάσετε ουσιαστικά από την ιστοσελίδα της σχολής και θα σας παρακαλούσα πολλές από τις πληροφορίες που θα έχετε για τη σχολή μας να εξετάζετε αρκετά συχνά την ιστοσελίδα μας, γιατί υπάρχουν και οι ανακοινώσεις. Τώρα, δεν θέλω να σας ζαλίσω, σας δίνω κάποια παραδείγματα τώρα από τι μπορεί να κάνει κάποιος μηχανικός περιβάλλοντος, αλλά αυτά είναι από τα δικαιώματα ουσιαστικά που έχει, όπως εκπώνηση χημικών μελετών και έρευνας, μελέτες υδρογεωλογίας, υδραυλικά έργα, εκπώνηση μελετών χωροθέτησης, δραστηριότητας επιχειρήσεων, μελέτες εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας και παροχής νερού, μπορεί να δουλέψει σε εκπώνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης του κτηριακού και λίφους, πάρα πολύ σημαντικά όπως είπα, να γίνεται ενεργειακοί επιθεωρητές στη διαχείριση ενεργειακών πόρων. Υπάρχει μεγάλη σειρά επαγγελματικών δικαιωμάτων που δεν ήθελα να τα γράψω όλα αυτά σε μια σύντομη παρουσίαση την οποία κάνω τώρα. Τώρα υπάρχει και το άρθρο του 29, ένα πιο προηγούμενο άρθρο του 2016, αλλά ουσιαστικά τα πράγματα λύνονται με το καινούριο νόμο του 2018. Υπάρχει μια ουσιαστικά
ξεχωριστή κατηγορία μηχανικών περιβάλλοντος, στην οποία εγγράφεστε στη συνέχεια. Είναι στο τεχνικό επιμελητήριο, για όσους γνωρίζουν τι είναι αυτό. Τώρα υπάρχουν παραδείγματα πάρα πολλών αποφύτων μας που δουλεύουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για την Ελλάδα, όπως σας είπα, υπάρχουν, ακόμη και στα Χανιά σκέφτομαι ότι έχω φοιτητές μου οι οποίοι εργάζονται στο Δήμο Χανίων, στη ΔΕΙΑΧ, δηλαδή τη Δημόσια Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης, το ίδιο και στην Αθήνα. Απόφοιτοι μας που γνωρίζω, που έχουν κάνει μαζί μου τη διπλωματική, έχω έναν απόφοιτο ο οποίος δουλεύει στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στον ΟΤΕ, σε διάφορες επιχειρήσεις, αλλά ακόμη θα ήθελα να σας πω ότι απόφοιτοι εργάζονται ακόμη και σε αντικείμενα που δεν είναι τόσο πολύ κοντά όσο το φαντάζεστε τώρα με το κομμάτι του μηχανικού και θα σας πω μερικά παραδείγματα. Εδώ πέρα είναι κάποιες παλιές μας φοιτήτριες, οι οποίες κάποιες δουλεύουν στον ακαδημαϊκό κομμάτι, δηλαδή σε πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, στο Harvard, στην USEPA, δηλαδή ουσιαστικά στην αντίστοιχη υπηρεσία περιβαλλοντικής διαχείρισης, θα έλεγα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι έχουν εργαστεί ως μεταδιδάκτορες στην Ιταλία. Ο κύριος Τριχάκης τώρα δουλεύει στη σχολή μας τώρα πάλι και θα τον έχετε κάποιοι από εσάς, μάλλον τα προηγούμενα χρόνια, έχουν δουλέψει μαζί τους κάποια μαθήματα. Υπάρχουν φοιτητές μας που δουλεύουν σε άλλες εταιρείες, αλλά ακόμη και σε οργανισμούς όπως η European Space Agency, στο κάποια άλλα παραδείγματα στο Πανεπιστήμιο του Connecticut είναι η κυρία Δόκου. Κάποιοι άλλοι φοιτητές μας είναι postdoc και μεταδιδάκτορες σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και θα ήθελα να σας πω ότι εκτός από αυτό υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες δυνατότητες που έχει κάποιος. Εδώ βλέπω έναν παλιό μου φοιτητή από τους πρώτους που είχε μπει στα πρώτα έτη, ο οποίος ουσιαστικά δουλεύει στην Τράπεζα της Αγγλίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για εσάς, αρκεί πιστεύω να δείξετε το ενδιαφέρον και να αποκτήσετε τις βάσεις για το επόμενο βήμα στη ζωή σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάλι για την προσοχή σας, να σας καλωσορίσω στη σχολή μου και θα τα ξαναπούμε πιστεύω με τους περισσότερους από εσάς την ερχόμενη Πέμπτη στο μάθημα και από την ερχόμενη εβδομάδα διαζώσεις σε μικρές ομάδες με πολλούς από εσάς στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και θα μπορούσατε τώρα να δείτε κάποιες σύντομες παρουσιάσεις από τη σχολή, ένα βίντεο της σχολής και ουσιαστικά ένα βίντεο από τις διάφορες φοιτητικές ομάδες που υπάρχουν στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλή σας αρχή! Ευχαριστούμε.
Ωραία, φαντάζομαι τώρα είδατε και ένα βίντεο της σχολής που έχουμε κάνει. Θα κλείσουμε με, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, με ένα βίντεο το οποίο δείχνει τις διάφορες ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης και θα ήταν καλό να εξετάσετε και τη δικιά σας συμμετοχή σε μία σειρά δράσεων που γίνονται στο Πολυτεχνείο. Καλό απόγευμα από εμένα και ό,τι καλύτερο και καλή αρχή στις σπουδές σας.